να συζητήσουμε και με τον κύριο Μετιτζή, τον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής του Σταδίου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μετιτζή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, πες λίγο. Ναι, αυτό που θα θέλαμε να ρωτήσουμε αρχικά είναι το αν τους τελευταίους μήνες και από τότε που ξεκίνησε να είναι πιο προχωρημένο το ζήτημα από το φθινόπωρο, υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος σε αυτή τη συζήτηση που κάνετε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει επανειλημμένως με τον ΠΑΟΚ. Το κύριο είναι ότι έχουμε συζητήσει ποιους χώρους και τα λοιπά θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ, τι παρεμβάσεις θα χρειαστεί να κάνει. Από εκεί και ύστερα τώρα περιμένουμε τον ΠΑΟΚ όταν θα ολοκληρώσουν τις δικές τους διαδικασίες για να έρθουμε ώστε να... Δεν έχετε υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας ακόμη? Όχι, όχι. Η καθυστέρηση οφείλεται σε εσάς ή στην ΠΑΟΚ ή στη διαδικασία? Βασικά περιμένουμε τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τώρα. Περιμένετε τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχουν και τις δικές διαδικασίες. Κύριε Μητητζή, σε προφορικό επίπεδο και μετά από αυτές τις συναντήσεις που είχατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχετε συμφωνήσει στους βασικούς άξονες συμφωνίας, δηλαδή το ποια θα είναι η χρήση των χώρων, το τι θα γίνει, ναι, με την συνύπαρξη ομάδων του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή? Σε αυτά υπάρχει συμφωνία? Ναι, σε αυτό υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα. Άρα πλέον ουσιαστικά το μόνο απομένει είναι να επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία με αυτή την υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου. Ναι. Ναι, σαφώς. Γιατί στο κομμάτι το τεχνικό έχουμε ολοκληρώσει τις συζητήσεις. Από εκεί και πέρα είναι να προσέλθει ο ΠΑΟΚ ώστε να υπογράψουμε το σύμφωνο. Το συμφωνή χρήσης. Η χρονική διάρκεια τελικά αυτής της συμφωνίας ποια θα είναι? Μέχρι στιγμής είναι 2+1. Υπάρχει όμως και πιθανότητα να πάμε σε ένα τριετή σύμβαση. Ωραία. Και επειδή μας λέτε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, περιμένετε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ, υπάρχει κάποιος λόγος που πιέζεται ο ΠΑΟΚ και από πλευρά ημερομηνιών και θα πρέπει να δει τι θα κάνει και να συμφωνήσει μαζί σας και επίσημα, ή υπάρχει χρόνος ακόμα? Έχω την εντύπωση ότι ο χρόνος στενεύει, με την έννοια όχι από τη μεριά μας, αλλά οι παρεμβάσεις που θα χρειαστεί πιθανόν να κάνει και θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, που έχουν σχέση με τις προδιαγραφές των διεθνών αγώνων, της UEFA δηλαδή, θέλουν κάποιο χρόνο. Θα πρέπει μετά να... Ναι. Κύριε Μητητζή, μας ακούτε? Δεν τον έχουμε στη γραμμή. Μπορούμε να επιχειρήσουμε να τον καλέσουμε και πάλι, τον πρόεδρο της Διοικούς σας Επιτροπής του Καθατζογλίου Σταδίου, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που έχουμε μαζί του. Μας είπε μέχρι τώρα, Γρηγόρη, ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία, αλλά δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση, η οποία καθυστερεί από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ για λόγους που προφανώς έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας για την ανέγερση του γηπέδου. Αυτό, ναι, γιατί... αυτό δεν το ξέρει ο κύριος Μητητζής, αλλά εμείς τώρα εικάζουμε και προκύπτει ως συμπέρασμα. Ναι, και ο ΠΑΟΚ έτσιος από την αρχή αυτής της υπόθεσης έπρεπε να παίζει σε δύο μέτωπα, να δει το τι θα κάνει με το γήπεδο που θα τον φιλοξενήσει και το πώς θα συμφωνήσει με τον καθοδόγιο. Τον έχουμε τον κύριο Μητητζή. Ναι. Ξαφνικά χαθήκατε, φταίει η σύνδεση. Ναι, λοιπόν, λέγατε ότι... Ότι όσον αφορά το κομμάτι... το ποιους χώρους, τι παρεμβάσεις χρειάζεται και τα λοιπά. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο δηλαδή σε χαρτί. Περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να προσέλθει για να ολοκληρώσουμε, να υπογραφεί μια σύμβαση με συμφωνητικό παραχώρησης και χρήσης των χώρων. Και ότι σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα από εδώ και πέρα όσο καθυστερούμε. Με την έννοια ότι οι παρεμβάσεις που θα χρειαστεί να κάνει ο ΠΑΟΚ ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της UEFA για διεθνείς αγώνες θέλουν χρόνο για να υλοποιηθούν. Ναι. Αλλά υποθέτω ότι...
Αυτός είναι και ο... Αυτό είναι το θέμα το οποίο ίσως πιέζει και τον ΠΑΟΚ χρονικά να πάρει μια απόφαση και να προχωρήσει στη διαδικασία για την υπογραφή. Υποθέτω ότι υπάρχει κάποιο επίγον σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτές οι παραβάσεις οποίες αναφέρεστε, έχουμε κάποια εικόνα για τα χρήματα που θα πρέπει να δαπανίσει ο ΠΑΟΚ για να φέρει το Καφτατζόγλιο στην κατάσταση την οποία θέλει με βάση αυτά που έχετε συμφωνήσει με προηγουμένως? Δεν έχω ακριβή εικόνα και επειδή ακούω διάφορα νούμερα που λέγονται, καλύτερα να μην μιλάμε για νούμερα που δεν έχουμε μια πραγματική αντίληψη. Και επειδή υπάρχει και ακόμα ένα ζήτημα το οποίο ίσως σας απασχόλησε και περισσότερο μέχρι να επέλθει έστω και αυτή η προφορική, με συγχωρείτε, συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στον ΠΑΟΚ, και αναφέρομαι στη συνύπαρξη ΠΑΟΚ και Ηρακλή σε ένα γήπεδο που είναι εθνικό στάδιο αλλά το χρησιμοποιεί σαν για πολλά χρόνια ως έδρα ο Ηρακλής. Ναι. Το συγκεκριμένο Σκόπελο πώς τον ξεπεράσατε, δηλαδή τι έχει αποφασιστεί σε αυτό το κομμάτι? Έχει αποφασιστεί ότι θα παίζουν και οι δύο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και απλά θα υπάρχουν χώροι που η μία από τις δύο ομάδες έχει αποκλειστική χρήση? Ναι, κάποιους χώρους που ζήτησε συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ από διτήρια και τέτοιο που θέλει να τα αναβαθμίσει στις ανάγκες τις δικές του. Το στάδιο έχει δυνατότητα να έχει ξεχωριστά αποδυτήρια για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Μάλιστα. Οι παρεμβάσεις που λέτε ότι θα πρέπει να γίνουν και ουσιαστικά θα πρέπει να πάρουν και την έγκριση του ΕΦΑ με φόντο και τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, σχετίζονται και με και κλειδώματα που θα πρέπει να μπουν στις κερκίδες του καθοδηγού? Ναι, είναι μια σειρά προϋποθέσεις που ζητάει η ΟΕΦΑ. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Κάμερες και τα λοιπά. Υπάρχει και μια ανάγκη για περισσότερες κάμερες. Ναι, ναι, εντάξει. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο το οποίο θα πρέπει να δώσει στην ΠΑΕΠΑΟΚ τη δυνατότητα να τελειώσει, να υπογραφεί το μνημόνιο, να κλείσει η υπόθεση? Κοίταξε, εμείς δεν βάζουμε κάποιο χρονικό περιθώριο. Απλώς γνωρίζω ότι επειδή χρειάζονται αρκετές παρεμβάσεις, ο χρόνος θα... Ο χρόνος λοιπόν πιέζει. Ναι. Ο χρόνος σας πιέζει. Γιατί είναι πράγματα που δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη, δεν είναι απλές παρεμβάσεις. Ναι. Ναι. Κατάλαβα. Λέτε ότι θα πρέπει να υπογραφεί το μνημόνιο για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Καφτατζόγλιο, ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να τελεστούν εκεί οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Όλα τα υπόλοιπα είναι έτοιμα. Δηλαδή, μείναμε στις υπογραφές. Μείνατε στις υπογραφές του Μνημονίου Συνεργασίας. Ναι. Συνεργασίας. Ναι. Ωραία, ωραία. Για 2+1 χρόνια. Εκτός βέβαια αν κάτι αλλάξει στην τελευταία στιγμή. Ναι, φυσικά δεν μπορώ να σας προεξοφλήσω. Μπορεί να μην ξεκινήσει το γήπεδο άμεσα. Οπότε θα μετατοπιστεί σε επόμενη χρόνια πιθανόν. Ναι, ξεκάθαρο. Εκκρεμεί μόνο η υπογραφή λοιπόν του μνημονίου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μητητζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώνω. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει τι γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια, σας αποχαιρέτησα, αλλά έχει καθοριστεί το πλαίσιο χρήσης του γηπέδου εφόσον υπογραφεί αυτό το μνημόνιο? Το έχετε καθορίσει με την ΠΑΕΠΑΟΚ αυτό? Δεν καταλαβαίνω όμως η ερώτηση. Ναι, λέω ότι έχει αποκλειστική χρήση του γηπέδου τη νέα περίοδο ΠΑΟΚ. Εφόσον υπογράψετε, τι έχετε συμφωνήσει? Του γηπέδου, όχι. Έχει χρήση του γηπέδου. Έχει αποκλειστική χρήση συγκεκριμένων χώρων. Έχει αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων, φαντάζομαι εννοείται αποδυτηρίων κτλ. Ναι, ναι. Αποθήκης ενδεχομένως κάποιων χώρων. Ναι, ό,τι χώρους χρειαστεί ο ΠΑΟΚ, που θα χρειαστεί να είναι για δικιά του χρήση, ναι. Θα έχει αποκλειστική χρήση. Δηλαδή, γήπεδο, θα παίζει και ο Ηρακλής ενδεχομένως εκεί, έτσι εφόσον το επιθυμεί. Και ο Στίβος. Καλά, δεν μιλάω για αυτά, μιλάω για τα ποδοσφαιρικά. Ναι, γιατί έχουμε και 150 σωματεία στο στάδιο. Να γίνουν 200, εύχομαι. Να γίνουν 200. Ναι, όχι, το εννοώ, να γίνουν 200. Να αθλείται ο νεαρόκοσμος της πόλης. Αυτό εννοώ, το εννοώ. Όμως η ερώτηση δεν αφορά την χρήση γηπέδου, γιατί ναι, θα πρέπει να υπάρχει ένας κλειδάριθμος για να μην πέφτουν. Ποδοσφαιρικά τι γίνεται? Ποδοσφαιρικά τι γίνεται? Ο Ηρακλής θα μπορεί να αγωνίζεται, αλλά όχι να χρησιμοποιεί τους χώρους για τους οποίους θα συμφωνήσετε με την ΠΑΕΠΑΟΚ, σωστά? Ναι, σαφώς.
Θα μπορεί να χρησιμοποιεί άλλα αποδυτήρια και φυσικά τις κερκίδες του γηπέδου. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Γιατί υπήρχε ένα θέμα, νομίζω, με το ζήτημα αυτό του Ηρακλή. Με τους φιλάθλους του Ηρακλή. Όχι, όχι με τους φιλάθλους. Όχι, με τους φιλάθλους. Όχι, δεν είναι από αυτό. Με το πώς ακριβώς θα το κουμπώσετε, ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα με τους χώρους που θα έχει μία ομάδα και τους χώρους που θα έχει άλλη ομάδα. Εκτός θα είναι, σαφώς καθορισμένη. Θα είναι καθορισμένη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και η ομάδα της Super League, ο ΠΑΟΚ σε προκειμένη περίπτωση, προηγείται στη χρήση του γηπέδου βάσει ενός κανονισμού της Γενικής Γραμματείας. Αυτά αλλάζουν. Αλλάζουν, ε. Βεβαίως. Δεν είναι Ευαγγέλιο οι κανονισμοί της Super League. Όχι της Super League, της Γενικής Γραμματείας νομίζω είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Όχι, δεν είναι της Γενικής Γραμματείας. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να ορίζονται τα παιχνίδια με τρόπο ώστε να μην πέφτει το ένα ποτέ πάνω στο άλλο ή έστω και με διαφορά λίγων ωρών. Γιατί και αυτό θα είναι θέμα. Ναι, ημερών. Ναι, δεν είναι αφορά τη διοίκηση. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ημέρα διαφορά. Τουλάχιστον μια ημέρα διαφορά, ναι. Είναι θέμα που θα πρέπει να διευθετηθεί ανάμεσα στη Super League και τη διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος, το οποίο θα συμμετέχει ο Ηρακλής στη νέα περίοδο. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.